Σήμερα, αγαπητοί μου, πρώτη Κυριακή των νηστειών, η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ορθοδοξότητά της κατόπιν πολλών κόπων και αγώνων. Γι' αυτό και την Κυριακή αυτή την ονόμασε Κυριακή της Ορθοδοξίας. Βέβαια, όλα εσύνοδοι συνέβαλαν στην Ορθοδοξία. Όμως κατεξοχήν προβάλλεται η 7η Οικουμενική Σύνοδος που έλαβε χώρα στην Νίκαια της Μικράς Ασίας απέναντι από την Κωνσταντινούπολη το 787 μετά Χριστόν φυσικά, από 24 Σεπτεμβρίου έως 13 Οκτωβρίου. Το συναξάριον της ημέρας μας πληροφορεί ότι αυτή η ημέρα, Κυριακή πρώτη των νηστειών, ανάμνησιν ποιούμεθα της αναστηλώσεως των Αγίων και Σεπτών εικόνων γενωμένης παρά των αημνίστων αυτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ και της μητρός αυτού Θεοδόρας επί της Πατριαρχίας του Αγίου και Ομολογητού Μεθοδίου. Όμως, εκτός του κυρίου θέματος που ήταν η προσκύνηση ή μη των Αγίων εικόνων, γιατί αυτό ήταν το κύριο θέμα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και μάλιστα της εικόνος του Ιησού Χριστού, διότι εκεί ήταν το επίμαχο θέμα, δυνάμεθα να εικονίσω με το πρόσωπο του Χριστού. Απάντηση πολύ απλή: εφόσον έγινε άνθρωπος, ο Θεός δεν εικονίζεται, είναι ανεικόνιστος, αλλά εφόσον ο Υιός έγινε άνθρωπος, εικονίζεται. Εθεσπίστησαν λοιπόν εκτός από το κύριο αυτό θέμα και άλλοι κανόνες της Εκκλησίας μας βεβαίως εξαιρετικής σημασίας. Και τούτο γιατί προσευλήθησαν κατά καιρούς κάποιες ευαγγελικές θέσεις από μία κακή ερμηνεία. Εξάλλου η παρερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι εκείνη η οποία εισάγει την αίρεση. Βέβαια, τα ιερά κείμενα πρέπει να κατανοηθούν και κατανοούνται βεβαίως με την ερμηνεία. Αν η ερμηνεία είναι στηριγμένη στον ορθολογισμό, τότε έχουμε την αίρεση. Τι είναι αίρεση? Η λογική ερμηνεία του δόγματος. Αυτό λέγεται αίρεση, ο ορισμός. Η ερμηνεία πρέπει να στηρίζεται στην Αποκάλυψη και βέβαια με το φωτισμό πάντοτε του Αγίου Πνεύματος, και αυτό έχει γίνει και γίνεται με το συνοδικό σύστημα. Όλη η Εκκλησία θα συγκεντρωθεί με τους αντιπροσώπους της που είναι οι επίσκοποι, αλλά όπως και μεμονωμένα από πατέρες μπορεί να έχουμε και εκεί την αλήθεια, που έμειναν πιστοί και στο γράμμα και εις το πνεύμα της Γραφής, όπως έχουμε κανόνες Φερυπίν του Μεγάλου Αθανασίου, έχουμε κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, αν θέλετε για την ακρίβεια, είχαν κανονίσει κάποια θέματα της εποχής των Φερυπίν ο Μέγας Βασίλειος, τα περί μοναχισμού, που αυτά επεκυρώθησαν από οικουμενικά συνόδους. Δεν έμειναν μόνο μια ατομική προσωπική υπόθεση. Γι' αυτό η Εκκλησία δέχεται ως γνησίους ερμηνευτάς τους Αγίους Πατέρας και τα συμπεράσματα των συνόδων οικουμενικών ή τοπικών θεόπνευστα και ισόκυρα ιδίου Κύρους, Ιησού Κύρους, με την Αγία Γραφή.
Διότι τι είναι εκείνα τα οποία ερμήνευσαν? Η Αγία Γραφή. Μόνο που την πλαταίνουν για να κατανοηθεί αλλά και να δοθεί το σωστό στίγμα που είναι το πνεύμα του γράμματος. Εξάλλου, αν το θέλετε, αυτή είναι η λεγόμενη ιερά παράδοσης. Δηλαδή, η ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Και είναι βεβαίως κυριότατα έγγραφη. Είναι γραμμένη η παράδοση της Εκκλησίας. Και αν θέλετε τώρα, επανερχόμενοι στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, σημειώνουμε ότι εκτός από τους κανόνες που αφορούν στην σημασία της εικόνος, εθέσπισαν και άλλους κανόνες σπουδαίας αξίας και σημασίας, όπως θα δείτε στη συνέχεια, με την ευκαιρία της συγκροτήσεως αυτής της Συνόδου. Διότι κατά καιρούς, μην ξεχνάτε, διότι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στην οίκη της Μικράς Ασίας, Κωνσταντινούπολη, έγινε το 325, αρχές 4ου αιώνος, και η 7η Οικουμενική Σύνοδος έγινε το 787, τέλη 8ου αιώνος. Έχουμε λοιπόν ένα μακρύ χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου ανεφύησαν διάφορα θέματα, προβλήματα, προσβολές εκ μέρους των εχθρών της Εκκλησίας με ερμηνείες κακότεχνες, κακοήθεις και δαιμονικές, και έτσι η Εκκλησία καθ' όλο αυτό το μήκος, όποτε συνεκροτήτω σε σύνοδον, επελαμβάνεται και αυτών των θεμάτων. Έτσι μπορούμε κάτι να αναφέρουμε, επιτρέψατε, για να ξεφύγουμε λίγο από το καθιερωμένο θέμα της εικόνος, για να δούμε τι υπήρξε και τι άλλο υπήρξε η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Θα σας διαβάσω ένα σημείο. Θα σας πω το κείμενο, θα το εξηγήσουμε. Της την ύλην άναρχων και τας ιδέας ή συνάναρχων το δημιουργό πάντων και Θεό δογματίζουση, εννοείται η αιρετική δογματίζουση, και ότι περ ουρανός και γη και τα λοιπά των κτισμάτων αίδιάται εισί και άναρχα και διαμένουσιν αναλύωτα και αντινομούσι το υπόντι, έρχονται σε αντίθεση με εκείνον που είπε «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωσι, και από γης καινοφωνούσι», καινοφωνώ το και με έψιλον, που θα πει «βγάζω κούφιες, άδειες φωνές». Δηλαδή, λέγουν κενά λόγια, οι αρέσεις τι είναι? Ένας κενός, το και με έψιλον πάντοτε, ένας κενός κούφιος λόγος, χωρίς δηλαδή την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, από γης, αυτό θα πει, χωρίς την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, αλλά ηλιστικά και σαρκικά ομιλούντες, και την θείαν αράν επί τας εαυτόν άγουσι κεφαλάς ανάθεμα. Και επισορεύουν στο κεφάλι τους την κατάρα. Ανάθεμα. Έξω. Μακριά. Αυτή η θέση, αγαπητοί, είναι εξαιρετικά σπουδαία. Πρέπει να σας πω ότι εδώ έχουμε μία θέση βασικά πλατωνική, γενικότερα δε φιλοσοφική. Είναι η άναρχος ύλη των φιλοσόφων. Μην νομίζετε δε ότι αυτά που θα πούμε ή και παρακάτω και τώρα, ότι θα ήταν πράγματα τα οποία δεν θα μας ενδιέφεραν, θα είχαν απλώς μουσιακή αξία, ιστορική αξία. Όχι. Πάρτε ένα σύγχρονο λεξικό, Φερρυππίν, το μικρό φιλοσοφικό λεξικό του Ρόζενταλ, είναι υλιστικό. Θα δείτε μέσα εκεί, πήγαινετε στο λίμα ύλη και θα δείτε τι γράφει.
Τι, αυτά τα οποία λέει εδώ η Σύνοδος. Εκείνο που έλεγαν και οι παλιοί φιλόσοφοι, ότι η ύλη είναι άναρχος. Υπήρχε, υπάρχει και εδώ υπάρχει. Χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Το προσέξατε? Ή ακόμη ότι η ύλη είναι συνάναρχος με τον Δημιουργό. Άναρχος ο Δημιουργός, ο Θεός, άναρχος και η ύλη. Συνεπώς, δύο ξεχωριστά πράγματα. Άλλο ο Δημιουργός, θα δείτε τώρα τι είναι αυτός ο Δημιουργός, και άλλο πράγμα είναι το σύμπαν, η ύλη. Ή οι ιδέες. Εδώ που λέει και τας ιδέας, πρόκειται περί των ιδέων του Πλάτωνος. Ποιος δεν έχει ακούσει για τις ιδέες του Πλάτωνος? Τις είναι οι ιδέες του Πλάτωνος? Τρία σημεία. Εδώ είναι ο Θεός. Προσέξτε, είναι επίκαιρα θέματα αυτά. Πάντοτε επίκαιρα. Εδώ είναι ο Θεός. Εδώ είναι η άναρχος ύλη, την οποία δεν δημιούργησε ο Θεός, απλώς είναι συνάναρχος με τον Δημιουργό. Και εδώ σε ένα τρίτο σημείο είναι οι ιδέες. Οι ιδέες είναι τα πρότυπα των όντων. Τα πρότυπα των όντων. Δηλαδή, τι υπάρχει μέσα στην φύση? Το λουλουδάκι, το κρινάκι, έχει το πρότυπό του, την ιδέα του, στον ουρανό. Πού είναι οι ιδέες? Στον ουρανό. Ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος έχει το πρότυπό του στον ουρανό. Ο σκύλος έχει το πρότυπό του στον ουρανό. Αυτά τα πρότυπα στη γλώσσα του Πλάτωνος λέγονται ιδέες. Τι κάνει λοιπόν τώρα ο Θεός? Ο Θεός αντιγράφει τις ιδέες και φτιάχνει τα όντα στη φύση εκ της υπαρκούσης ύλης. Άρα τι κάνει τότε ο Θεός? Δεν είναι δημιουργός εκ του μειόντος, αλλά είναι ούτε καν δημιουργός, αλλά είναι απλώς διακοσμητής. Θα το καταλάβετε. Πηγαίνω στην αγορά και αγοράζω ζωγραφικούς πίνακες, έπιπλα, μπιμπελό, ό,τι θέλετε. Τα φέρνω από την αγορά, δεν τα φτιάξα εγώ, και στολίζω το σπίτι μου. Κατά τον Πλάτωνα, ο Θεός δεν είναι δημιουργός, είναι διακοσμητής. Ακόμα βλέπουμε εδώ να αναφέρεται η αηδιώτης της ύλης, αλλά και το αμετάβλητον της ύλης. Όλα αυτά σας είπα θεωρίες πλατωνικές. Τι θα πει αηδιώτης, αλφαγιώτα με διαλυτικά, αηδιώτης? Είναι εκείνο που δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Τι θα πει αιώνιον? Αυτό που έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος με την έννοια έσχεν αρχήν αλλά δεν θα έχει τέλος. Ο Θεός δεν είναι αιώνιος, καταχρηστικός. Θα μου το πείτε αυτό, πάμπολες φορές χρησιμοποιείται η λέξη αιώνιος και στις ευχές της Εκκλησίας μας και τα λοιπά. Καταχρηστικός χρησιμοποιείται η λέξη αιώνιος. Ο Θεός είναι αίδιος, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Ο πλατωνισμός, πρέπει να σας πω, ότι ταλαιπώρησε την Εκκλησία. Θα έλεγα εκείνο που είπαν κάποτε στην αρχαιότητα, φίλος ο Πλάτων, φιλτάτη η αλήθεια. Όσοι πήγαμε λίγο στο σχολείο και κάναμε κάποια έργα του Πλάτωνος, μας έμεινε συμπαθέστατος και θαυμάσιος ο Πλάτων. Έτερον εκάτερον. Είναι πρόχριστου. Είναι πρόχριστου. Και εκείνα που είπε πάλι καλά. Διότι δεν είχε το φως του Ευαγγελίου. Τώρα ο χριστιανός δεν χρειάζεται παρά μόνο τη γλώσσα, αν το θέλετε. Τη γλώσσα. Εξάλλου υπάρχει ένα σημείο που να σας τα πω όλα. Το λέει στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Μπορούμε μόνο τη γλώσσα να χρησιμοποιούμε, τα σχήματα, όχι όμως το περιεχόμενο της φιλοσοφίας. Φίλος λοιπόν ο Πλάτων. Φιλτάτη η αλήθεια. Και ποια είναι η φιλτάτη αλήθεια? Το Ευαγγέλιο. Έτσι. Ταλαιπώρησε την Εκκλησία ο πλατωνισμός. Πώς?
γιατί πολλοί χριστιανοί ασχολήθηκαν με τον Πλάτωνα και εισήγαγαν ιδέες μέσα στο δόγμα της πίστεως. Αυτούς όλους τους κατεδίκασε, ή καλύτερα η Εκκλησία, μάλιστα ιδιαιτέρως η 7η Οικουμενική Σύνοδος, για να είμαι ακριβέστερος, επανέλαβε την καταδίκη, κατεδίκασε την πλατωνική τις πλατωνικές θεωρίες εις το πρόσωπο του αγαπητού Οριγένους. Τι κρίμα, θαυμάσιος Οριγένης, παρεσύρθη. Η απάντηση αν η ύλη, ο κόσμος είναι αναφαρχής, απαντούμε από τον πρώτο στίχο της Αγίας Γραφής: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Έτσι αρχίζει η Αγία Γραφή. Εκείνο το «εν αρχή» είναι το θεμέλιο του χρόνου, που ύλη και χρόνος τίθενται μαζί. Δεν δίνεται να εννοηθεί ο χώρος, που συνίσταται από την ύλη, δεν δίνεται να εννοηθεί ο χώρος χωρίς τον χρόνο. Οι μεταβολές της ύλης, αν το θέλετε, και σε στατικές καταστάσεις. Μήπως ένα άτομο της ύλης δεν είναι σε φαινομενικός, στατική κατάσταση. Κάθε άλλο παρά στατική κατάσταση είναι ένα άτομο της ύλης. Είναι σε κατάσταση δυναμικοτάτη. Δυναμικοτάτη. Τι παιδεία υπάρχουν εκεί ανάμεσα στον πυρήνα και το ηλεκτρόνιο, τι ο Θεός ξέρει. Και εκείνα τα οποία βρίσκουμε και ανακαλύπτουμε στα εργαστήριά μας. Λοιπόν, αγαπητοί, χώρος και χρόνος θεμελιώθηκαν μαζί. Άρα λοιπόν η δημιουργία είναι έγχρονος, δεν είναι άναρχος. Ιδού η αλήθεια, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη. Τι ρήμα βάζει επίησεν? Ο Θεός είναι άκτιστος. Ο κόσμος είναι κτιστός. Αυτόματα λοιπόν είναι κάτω από τον Θεό η δημιουργία. Ο Θεός άκτιστος, η δημιουργία κτιστή. Αυτή είναι η απάντηση της Εκκλησίας. Άλλο σημείο. Της λέγουσιν ότι εν τη τελευταία και κοινή αναστάση, και είναι μάλιστα αυτή η θέση όμορφη που έχουμε σήμερα και ένα μνημόσυνο και δίνει μία απάντηση, προσέξατε το. Της λέγουσιν, για εκείνους που λένε ότι εν τη τελευταία και κοινή αναστάση, όταν θα αναστηθούμε όλοι, η κοινή ανάσταση, όλοι θα αναστηθούμε από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον τελευταίο που θα έχει πεθάνει, εκείνοι που θα ζουν απλώς θα αλλαχθούν, δεν θα περάσουν από τον θάνατο, μεθετέρων σωμάτων οι άνθρωποι αναστήσονται και κρυθίσονται, και ουχή μεθών κατά των παρόντα βίων επολιτεύσαντο άτε τούτων φθυρωμένων και απολυμένων. Τι λένε, λέγουσιν, τι λένε? Ότι με άλλα σώματα, λέει, θα αναστηθούν, γιατί αυτά είναι φθυρώμενα και απολύμενα. Θα αναστηθούν λοιπόν με κάποια άλλα σώματα. Και εδώ λέει ανάθεμα. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω το ανάθεμα, το αναλύσουμε και αυτό λιγάκι. Ότι δηλαδή δεν είναι δεκτό αυτό το οποίο λέγουν οι αιρετικοί. Δεν θα πάρω με άλλα σώματα, θα είναι τα ίδια σώματα. Θα είναι τα ίδια σώματα τα οποία θα ανακαινιστούν, αλλά τα ίδια. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, τι να επιστρατέψω, ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι γεμάτη, ιδίως η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά. Και η Παλαιά: «Δίγαρ το θνητόν τούτο, διότι πρέπει το θνητόν». Ποιο? Αυτό, τούτο, το δείχνει, τούτο. Τούτο, όχι κάποιο άλλο σώμα. Ενδύσαστε αφαρσίαν και το θνητόν τούτο, το θαρτόν τούτο ενδύσαστε αφαρσίαν. Αυτό το σώμα θα ντυθεί. Ακούτε το ρήμα, ενδύσεστε, θα ντυθεί. Θα ντυθεί, λέει, και την αφαρσίαν και την αθανασίαν. Αυτό το ίδιο.
Ακόμη λέει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του. Το πρώτο που σας είπα είναι στην πρώτη προς Κορινθίους. Ολόκληρο κεφάλαιο, το 15ο κεφάλαιο, αναφέρεται στα θέματα αυτά τον Απόστολο Παύλο. «Τους γαρ πάντας ημάς φανερώθηνε διέμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε». Όλοι θα σταθούμε στο βήμα του Χριστού αφού αναστηθούμε. «Ή να κομίσετε έκαστος, για να πάρει ο καθένας τα διά του σώματος προς α έπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν». Για να πάρει την απολαβή του με το σώμα του, αυτό που έζησε και με το οποίο πραγμάτωσε, είτε το αγαθόν είτε το κακόν. Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, στάθηκες αγνός, θα πάρεις την αμοιβή σου. Στάθηκες πόρνος, θα πάρεις την καταδίκη σου. Γι' αυτό λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ότι πάν αμάρτημα εκτός του σώματος εστίν, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο δε πορνεύονης το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Και συνεπώς λέει ο Κύριος ήγηρε, ο Θεός Πατήρ, δηλαδή, ήγηρε των ιών και ημάς εξαγερεί δια της δυνάμεως αυτού και ημάς, ώστε θα μείνει η ουλή ανεξάλειπτος πάσης αμαρτίας επί του σώματος και δι της ανηθικότητος. Η ουλή αυτή μόνο έναν τρόπο έχει να εξαφανιστεί, με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Πέρασε στην άλλη ζωή, τελείωσε. Θα αναστηθεί το σώμα σου με τις ουλές της αμαρτίας και συνεπώς θα κριθείς ακατάλληλος για την Βασιλεία του Θεού. Αγαπητοί μου, είναι κάτι καταπληκτικό πράγμα. Εδώ λοιπόν τι θέλει να μας πει? Θέλει να μας πει ότι τα πράγματα έτσι έχουν. Δεν θα είναι κάποιο άλλο σώμα, αλλά θα είναι ένα, θα είναι το ίδιο που θα γίνει καινούριο, άφθαρτο και αθάνατο. Μάλιστα αγανακτεί ο Απόστολος Παύλος με τους Κορινθίους που πίστευαν να κάτι τέτοια αιρετικά, και λέγει, τους γράφει, αγνωσίαν Θεού την εσέχουσιν προς εντροπήν ημίν λέγω. Μερικοί έχουν αγνωσίαν Θεού, αγνοούν τη δύναμη του Θεού. Τι σας είπα προηγουμένως, ότι τι θα πει αίρεσης? Η λογική ερμηνεία του δόγματος. Εδώ με τη λογική τους λένε, πώς είναι δυνατόν αυτό το σώμα που έγινε χώμα να αναστηθεί? Είδατε, και αμέσως εισάγουν την θεωρία, δεν είναι δυνατόν, κάποιο άλλο σώμα θα είναι. Αμέσως μπαίνει η αίρεση. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Μερικοί, λέει, από εσάς έχουν αγνωσίαν Θεού. Αγνωσίαν σε τι? Δεν ξέρουν ποιος είναι ο Θεός, ούτε τη δύναμή του. Και το λέγω για ντροπή σας, γράφει ο Παύλος στο 15ο κεφάλαιο Α' Κορινθίους. Και κάτι ακόμα, δυστυχώς πέρασε η ώρα, τι άλλο να πει κανείς? Της δεχομένης ότιτε προύπαρξης εστί των ψυχών και ουκ εκ του μη όντως τα πάντα εγένετο και παρήχθησαν, ότι τέλος εστί της κολάσεως ή αποκατάστασης αυτής της κτήσεως και των ανθρωπίνων πραγμάτων. Ανάθεμα. Εκείνοι που υποστηρίζουν ότι προϋπάρχουν οι ψυχές, και αυτό πλατωνική θεωρία. Αφού είπαμε ο Θεός δεν είναι δημιουργός, κάπου οι ψυχές προϋπάρχουν άναρχες και αυτές και αίδιες. Παίρνει λοιπόν ο Θεός μία ψυχή από κάποια αποθήκη του, ας μου επιτρέπει η έκφραση, και τη βάζει μέσα σε ένα σώμα. Παίρνει άλλη και τη βάζει μέσα σε ένα άλλο σώμα. Αυτό λέγεται προύπαρξη των ψυχών. Είναι, αν θέλετε να το επεκτείνουμε όπως και οι ανατολικές θρησκείες, με μετεμψυχώσεις και δεν ξέρω τι και όλα αυτά τα παραμύθια, πραγματικά παραμύθια, και ότι δεν είναι εκ του μειόντος και ούκ εκ του μειόντος τα πάντα γένετο και παρήξαν. Ότι τέλος εστί της κολάσεως, δυστυχώς τρέχει ο χρόνος, ότι υπάρχει τέλος στην κόλαση, η κόλαση τελειώνει. Και ο Οριγένης το λέγει αυτό. Πάλι λογική. Είναι δυνατόν ο Θεός, ο αγαθός Θεός, να βασανίζει? Δεν βασανίζει ο Θεός. Μόνοι τους διαλέγουν την κόλαση οι άνθρωποι.
εις τους αιώνας των αιώνων, χωρίς ποτέ λήξη, είναι δυνατόν ποτέ? Και μιλάει ακόμα, μιλούν και για αποκατάσταση των πάντων. Θα πει, έχουμε καινούργια πράγματα, καινούργιους κόσμους, και θα είναι οι κόσμοι αυτοί όπως και οι προηγούμενοι. Πλατωνικές θέσεις, ξαναλέγω, τα πάντα έγιναν εκ του μειόντος, δηλαδή εκ του μηδενός, η κόλαση είναι αιώνιος, διότι βρίσκομαι εκεί στο 25ο κεφάλαιο στον Ματθαίο που λέγει «αυτοί θα απέλθουν η ζωή αιώνιων, η δε άλλη αμαρτωλή, η σκόλαση αιώνιων». Εάν λοιπόν στο ίδιο χωρίο από τον αυτόν συγγραφέα χρησιμοποιείται η λέξη αιώνιος, τότε εάν η λέξη αιώνιος για την κόλαση θα έχει σχετικόν χαρακτήρα, τότε θα πρέπει σχετικό χαρακτήρα να έχει και η λέξη αιώνιος ως προς τη Βασιλεία του Θεού. Αυτά είναι οι ανέρεσεις αυτών των αιρέσεων. Ανάθεμα λοιπόν και αυτή. Αγαπητοί μου, οι γνώσεις των θέσεων, όσα επτά οικουμενικές σύνοδοι, όπως και οι τοπικές σύνοδοι, αποφαίνονται, παρέχουν σε μας την ορθόδοξη διδασκαλία. Γι' αυτό οφείλουμε να γνωρίζουμε όλες αυτές τις θέσεις. Γιατί σήμερα οι ανατολικές θρησκείες έχουν εισβάλει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά και στην Αμερική, δηλαδή στην Δύση. Και βλέπετε ορθόδοξοι χριστιανοί μας να παρασύρονται σε τέτοια καμώματα αιρετικά πέρα για πέρα και φιλοσοφικών διαστάσεων. Να γιατί πρέπει να ξέρουμε όλα αυτά? Να γιατί σας είπα προηγουμένως ότι είναι όλα αυτά επικαιρότατα. Όσοι έχετε, αν όχι το πιδάλιον που έχει μέσα ό,τι έχει από τα συνόδους τοπικάς και συνόδους και το οικουμενικάς, τουλάχιστον το τριώδιον εν έχετε στο σπίτι σας, ανοίξτε παρακαλώ στην Κυριακή των πρώτων νηστείων, εκεί στο παράρτημα, ένα παράρτημα έχει στη σημερινή Κυριακή με τίτλο «Συνοδικών της Αγίας και Οικουμενικής 7η Συνόδου υπέρ της Ορθοδοξίας», και εκεί θα πάρετε μια μικρή γεύση, και εγώ από εκεί τα πήρα για το πρόχειρο του πράγματος. Πρέπει ακόμη να αντιληφθούμε ότι στην αίρεση δεν υπάρχει ούτε το σωστό ήθος, ούτε η σωστή πίστης, ούτε η σωστή λατρεία του Θεού, και συνεπώς δεν υπάρχει η σωτηρία. Δεν υπάρχει η σωτηρία. Η αίρεση είναι βλασφημία κατά του Θεού. Πώς θα με σώσει λοιπόν ο Θεός εάν κινούμε στην αίρεση, στον χώρο της αιρέσεως? Γι' αυτό και ο χαρακτηρισμός ανάθεμα, που θέλει να τονίσει ότι κάθε αιρετικός ή κάθε αίρεση είναι έξω από την Εκκλησία, όπως και ο όρος αφοριζέσθω, κοινότατος όρος αυτό. Θα πει αφοριζέσθω, από και ορίζω, βγάζω από τα όρια. Αφορίζω, από και ορίζω, βγάζω από τα όρια, και συνεπώς δεν ανήκει αυτός ή αυτή η θεωρία ή αυτή η θέση ή αυτή η ερμηνεία, δεν ανήκει στον χώρο της Εκκλησίας. Είναι έξω από το χώρο της Εκκλησίας. Πίστευε ό,τι θέλεις άνθρωπε, αλλά δεν δίνεσαι να λες ότι ανήκεις μέσα στην Εκκλησία. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ήτης ου φιλεί τον Κύριον Ιησού Χριστόν, όποιος δεν αγαπά τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ή το ανάθεμα». Χώρια. Χώρια. Ανάθεμα λοιπόν σημαίνει κάτι που είναι ή οφείλει να είναι χωριστά ως κατηραμένον. Αυτό το κατηραμένον θα το βρείτε στο βιβλίο των Λεβιτικών, στην Παλαιά Διαθήκη, 7,26. Αγαπητοί, ορθοδοξία σημαίνει γνησιώτης ερμηνείας των θείων γραφών. Πρέπει όμως να συνοδεύεται και με την ορθοπραξία. Ορθώς να πράττουμε, όχι μόνο ορθώς να πιστεύουμε. Αυτά τα δυο μας παρέχουν την σωτηρία. Όσοι όμως εργάστηκαν, είτε εις τα συνόδους, είτε μέσα στους αιώνες, για την ορθοδοξία μας, όπως και κατ' επανάληψη σημειώνεται μέσα εις το συνοδικό, αιωνία η μνήμη.